In Business News. Κυρία Θεοχάρους, τι ώρα ξυπνάτε, τι ώρα έρχεστε στο γραφείο και τώρα φεύγετε από το γραφείο? Συνήθως ξυπνώ μεταξύ 4.30 και 5 το πρωί και αρχίζω να δουλεύω αμέσως με ένα δυνατό καφέ. Αυτό γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και στο γραφείο πηγαίνω συνήθως στις 9, αναλόγως που βρίσκομαι εδώ στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, και φεύγω όταν τελειώσω. Μπορεί να είναι 8, μπορεί να είναι 9. Ποιο πολιτικό Κύπριο ή ξένο θαυμάζετε και γιατί? Τον Νέλσον Μαντέλα, χωρίς καμιά αμφιβολία, για τον τρόπο που αγωνίστηκε σε όλη του τη ζωή και για τους αγώνες που έδωσε για την απελευθέρωση του λαού του. Σε ποια χώρα θα θέλατε να κάνετε πολιτική καριέρα εκτός της Κύπρου και για ποιους λόγους? Στην Ελλάδα. Και θα μπορούσα να είχα κάνει πολιτική καριέρα στην Ελλάδα με κύριο γνώμονα να βοηθήσω τον Κύπρο πολύ περισσότερο. Πιστεύετε ότι ο ηγέτης γεννιέται ή χτίζεται στην πορεία? Ο ηγέτης πρέπει να αποκτήσει τα εφόδια και τον χαρακτήρα για να βάζει τους άλλους πάνω από τον εαυτό του. Συνεπώς είναι ζήτημα παιδείας και διαπαιδαγώγησης από την οικογένεια και από το σχολείο. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά σας? Η κόρη μου. Και αξιολογείτε ως τη μεγαλύτερη αποτυχία σας? Το γεγονός ότι σε μερικές μάχες που έδωσα δεν ήμουν πάρα πολύ μαχητική, κρίνοντας βέβαια εκ των υστέρων. Ποιος ήταν ο σημαντικότερος λόγος εμπλοκής σας με την πολιτική? Το Κυπριακό. Πώς θέλετε να σας θυμούνται ως πολιτικό, ως αρεστή, ως ωφέλιμη ή για τα δύο? Θέλω να με θυμούνται ως ποιήτρια, αλλά και θέλω το πολιτικό μου έργο να το αξιολογήσουν χωρίς τις παραμορφώσεις της εκάστοτε τρέχουσας πολιτικής κακοήθειας. Αν μπορούσατε να αλλάζετε ένα πράγμα στην Κύπρο, ποιο θα ήταν? Την ιστορία μας από το 1959 γεντεύθεν. Ποιο βιβλίο έχει επηρεάσει περισσότερο την πολιτική σας σκέψη? Το βιβλίο «Η στρατηγική της ειρήνης» του John Kennedy, που το διάβασα σε πολύ μικρή ηλικία, σε ηλικία 10 χρόνων, έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές μου διαθέσεις και επιλογές. Ποια πολιτική θέση, γραμμή, ανατροπή αξιολογείται ως αυτή με τη μεγαλύτερη επιρροή στην παγκόσμια ιστορία, αλλά και στην Κύπρο? Η παγκοσμιοποίηση ως προσέγγιση πρακτική και πολιτική νομίζω ότι έχει ανατρέψει την ιστορία του πλανήτη και έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για πάρα πολύ επικίνδυνες εξελίξεις. Η παγκοσμιοποίηση, που αντί να είναι παγκοσμιοποίηση του πολιτισμού και της ισότητας, έχει μετατραπεί σε παγκοσμιοποίηση της ανισότητας και της καταδυνάστευσης των λαών. Σε τι διαφέρουν οι πολιτικοί του σήμερα από ηγέτες προηγούμενων δεκαετιών? Οι ηγέτες προηγουμένων δεκαετιών ήσαν επαναστάτες, ήσαν μαχητές, ήσαν αγωνιστές, πολεμούσαν μέχρι την τελική νίκη. Στην σύγχρονη εποχή, ο συμβιβασμός θεωρείται ως μια καλή πρακτική. Υπάρχει ισοζύγιο μεταξύ της πολιτικής και της ιδιωτικής σας ζωής? Όχι βέβαια. Παρόλο που προστατεύω την ιδιωτική μου ζωή και την προστάτευα όσο μπορούσα, μπορώ να σας πω ότι η πολιτική, η δημόσια ζωή κατατρώγει ουσιαστικά πολύ περισσότερο χρόνο από όσο μπορώ να διαθέσω για την ιδιωτική μου ζωή.